Δεν έχετε οποιαδήποτε συγγένεια με την κυρία Λοϊζίδου. Όχι, όχι. Είναι καθαρή σύμπτωση και συνωνυμία. Ναι. Απλά το καταγράφουμε για να μην τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Θέμα. Όμως, ναι. Γιατί ξέρετε, πολύ ναι. έχουν και πολύ φαντασία. Ναι. Δύο πτυχές. Η πρώτη πτυχή έχει να κάνει με παράπονο που υπέβαλε ήδη η εισαγγελέας στο γραφείο σας να εξετάσετε ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Σωστά. Ναι. Υπευλήθη το αίτημα, αλλά δεν εξετάστηκε ακόμη. Είναι στη διαδικασία να εξεταστεί. Χθες το μεσημέρι υπευλήθη το παράπονο. Είναι στη διαδικασία να εξεταστεί. Εξού και το γραφείο μου έχει βγάλει, έχω βγάλει μια ανακοίνωση χθες, ακριβώς μετά την υποβολή του παραπόνου. Δεν είχα τοποθετηθεί. Η ανακοίνωση δεν αφορά την εξέταση και το πόρισμά σας στην υποβολή παραπόνου. Αφορούσε ουσιαστικά το κατά πόσον σε τέτοιες περιπτώσεις τι πρέπει, πού πρέπει να δίνουμε προσοχή. Θα ξεκινήσω από την αναφορά σας σε τρίτους, που φαντάζομαι εκεί κυρίως αποσκοπούσε και η ανακοίνωση. Εξηγήστε μας το λίγο το πώς πρέπει, τρίτοι που αναφέρονται σε αυτά τα email, σε αυτή τη δημοσίευση, τι πρέπει να προσέχουμε. Κατά πρώτον θα πρέπει να πούμε ότι καθηκόντως σημείωσα στη συγκεκριμένη ανακοίνωση ότι η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν απαγορεύει την δημοσίευση. Προσωπικών δεδομένων. Ακριβώς. Όμως, αν θέλετε, η βάση όλων είναι η αρχή της αναλογικότητας που την επαναλαμβάνουμε και η στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας της ιδιωτικότητας. Και για να καταλάβει και ο κόσμος, όταν υπερτερεί η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μπαίνει στο περιθώριο το θέμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Αυτή είναι ακριβώς την άσκηση θα κάνει το γραφείο μου, εξετάζοντας το συγκεκριμένο παράπονο. Εν τω μεταξύ όμως θεώρησα ορθό να δώσω κάποιες κατευθύνσεις στα μέσα τα οποία δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα και δι' τρίτων να είναι πολύ πολύ προσεκτικά, διότι στα πλαίσια διερεύνησης μιας πειθαρχικής, μιας ποινικής και μιας παράλληλης έρευνας από το δικό μου γραφείο δεν θα πρέπει σε όλη αυτή την διαδικασία να διαχέονται πληροφορίες. Έτσι, που αφορούν σε τρίτα πρόσωπα. Άρα μια δημοσιοποίηση τέτοιας αλληλογραφίας, κατά την οποία θα απεκρύβεται ένα προσωπικό δεδομένο που είναι το όνομα ή το όνομα τεπώνυμο, καλύπτεται το μέσο. Θα υπακούει στις πρόνοιες της νομοθεσίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Συγκεκριμένη άλλη ερώτηση. Όταν γίνεται χρήση ενός προσωπικού email ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά από το περιεχόμενό του διαπιστώνεται ότι γίνεται η χρήση προσωπικού email για υπηρεσιακούς σκοπούς. Τότε θεωρούνται τα περιεχόμενά του προσωπικά δεδομένα ή όχι? Αυτό εξετάζεται ακριβώς και από την ανακριτική αρχή και αυτό θα κοιτάξω και εγώ να εξετάσω όσον αφορά τη δική μου αρμοδιότητα και τα δικά μου καθήκοντα ως επίτροπος. Ενδεχομένως, χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία, επειδή δεν θα ήταν σωστό σε αυτό το στάδιο να μπούμε στην ουσία, ενδεχομένως ένα προσωπικό μας δεδομένο, το οποίο ξεφεύγει από τα πλαίσια της δικής μας ιδιωτικής και προσωπικής ζωής και όταν αφορά στην άσκηση της δημόσιας μας εξουσίας, ενδεχομένως να φεύγει από τη σφαίρα της ιδιωτικής μας και προσωπικής ζωής και να έχει κάποια άλλη χρειά και κάποια άλλη χρήση. Αυτό θα το δούμε. Γιατί σε περίπτωση που μετά της έρευνας διαφανεί ότι ισχύει αυτό που είπατε, ίσως να μην εμπίπτει καν στις δικές σας αρμοδιότητες αυτό το ζήτημα, έτσι. Σωστό. Άρα δεν τίθεται καν θέμα προσωπικών δεδομένων. Είναι σημαντικές όμως αυτές κατευθυντήριες γραμμές, γιατί το κομμάτι υποκλοπής έχει να κάνει με την αστυνομία. Ακριβώς. Εσείς εξετάζετε μόνο το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Κατά καιρούς γίνονται διάφορα θέματα. Καλή ώρα, πριν από λίγο υπήρξε δημοσιοποίηση και των email σε μια άλλη υπόθεση που είχε να κάνει με υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο αυτό που μας είπατε δίνει έτσι μια ξεκάθαρη διάκριση, κάνει μια ξεκάθαρη διάκριση το τι από ποιο σημείο και μετά σταματά κάτι να είναι προσωπικό δεδομένο. Ακριβώς. Πρέπει να σταθμίζουμε σε κάθε μας ενέργεια ακριβώς την ελευθερία της έκφρασης και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Πρέπει να το βάζουμε στη ζυγαριά με την προστασία της ιδιωτικότητας.
Και κάθε φορά είναι διαφορετικό, ξέρετε, το αποτέλεσμα. Αυτή η άσκηση δεν πρέπει να γίνεται μία φορά, θα πρέπει να γίνεται συνεχώς. Εάν λοιπόν. Εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση τα δεδομένα τη κάθε υπόθεση. Ακριβώς. Δεν είναι ένα κανόνα ο οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι αυτή η λεπτή γραμμή που πρέπει κάθε φορά να διαχωρίζουν τόσο τα μέσα, στην προκειμένη περίπτωση, όσο και το δικό μου γραφείο, που γέρνει η πλάστηκα, αν θέλετε, υπέρ της ιδιωτικότητας ή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Ξέρετε, κάνω και μεγάλο αγώνα πολλές φορές να πείσω ότι τα προσωπικά δεδομένα πλέον δεν πρέπει και δεν θα έπρεπε ποτέ να τα χρησιμοποιούμε ως, αν θέλετε, εμπόδιο στην εξυπηρέτηση αυτού ακριβώς του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Θα κριθεί στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης, αν αυτή η περίπτωση είναι μία από αυτές. Εκείνο αυτό που λέμε, ότι όταν υπερτερεί και αποδεικνύεται ότι ακριβώς υπήρχε εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, μπαίνουν στην άκρη, μπαίνουν στο περιθώριο και σε δεύτερη μοίρα η προστασία της ιδιωτικής ζωής, αλλά και αντιστοίχως μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η ελευθερία της έκφρασης αν δεν εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον. Ακριβώς. Η στάθμιση είναι η λέξη. Πότε αναμένονται τα απορίσματά σας χρονικά? Θεωρώ πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Η κάθε ανεξάρτητη αρχή κάνει μια μεροληψία και χωρίς να μπλέκεται ο ένας στα πόδια του άλλου, αν θέλετε, τη δουλειά της. Εμένα είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Το θέμα της υποκλοπής και αν ετίθετο ενώπιον μου θα το παρέπεμπα καθηκόντος και δυνάμει της δικής μου νομοθεσίας στην αστυνομία. Έχει πάει απευθείας εκεί η υποβολή του παραπώνου, το εξετάζει η αστυνομία, πολύ καλά κάνει. Εσείς εκδώσατε την ανακοίνωση χθες αυτεπάγγελτα ή και με αφορμή το παράπονο που επευλήθη από την εισαγγελέα, ή σας ζητήθηκε από κάποια υπηρεσία, ζητήθηκε η άποψή σας ή η τοποθέτησή σας είτε από τη Γενική Εισαγγελία είτε από τις ανακριτικές αρχές? Όχι, ήταν εξ αφορμής ακριβώς του παραπώνου, της υποβολής του παραπώνου. Πολύ έτσι επιμελώς δεν τοποθετήθηκα αυτές τις μέρες, διότι περίμενα η κάθε αρχή να κάνει τη δικιά τους δουλειά. Τη στιγμή όμως που υπευλήθη ξεχωριστό παράπονο για παραβίαση της δικιάς μου νομοθεσίας ενώπιον του γραφείου, ήμουν υποχρεωμένη να δώσω κάποιες κατευθύνσεις που έκρινα. Πριν σας αποχαιρετήσω και να αξιοποιήσω την ευκαιρία που είστε εδώ, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία και ξέρουμε ότι το γραφείο σας επιλαμβάνεται παραπώνων και καταγγελιών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από επιτελεία υποψηφίων, είχετε βγάλει και μια καμπάνα προκαιρού. Υπάρχουν κάποια νεότερα, εξετάζετε νέα παράπονα, ναι, και ανέ ποιων επιτελείων? Έχει τελευταίες τρεις καινούργιες αποφάσεις, διαφορετικές από τις προηγούμενες. Οι οποίες αφορούν, οι δύο αφορούν σε τηλεφωνικές κλήσεις, αυξημένα πρόστιμα 1.000 και 1.000 ευρώ, και μια τρίτη απόφαση που αφορούσε και σε ηλεκτρονικό μήνυμα και σε κλήση, 1.200 ευρώ. Είναι όλα τα επιτελεία? Αυτές αφορούν τόσο οι προηγούμενες όσο και αυτές το ίδιο επιτελείο του κ. Παπαδόπουλου. Και έχετε καταγγελίες και για άλλα επιτελεία? Έχω και καταγγελίες τις οποίες διερευνώ. Έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες όμως αυτά τα παράπονα. Όπως η λήψη συγκατάθεσης. Όταν ένα επιτελείο μου λέει ότι έχει την συγκατάθεση και θα την βρει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε ποιο επιτελείο αναφέρεστε? Τώρα εξετάζω μια υπόθεση του επιτελείου του κ. Λιλίκα. Αναμένω την λήψη συγκατάθεσης. Αν δεν μου την προσκομίσουν, θα προχωρήσει με την ίδια. Θα πάρει την πορεία της υπόθεση και θα εκδοθεί αντίστοιχο παράπονο. Και η άλλη απόφαση που εξετάζετε? Η άλλη είναι η ιδιαιτερότητα, την έχω ξανααναφέρει. Δεν είναι εναντίον του επιτελείου του κ. Αναστασιάδη, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Διαφημιστική εταιρεία ερευνών διενήργησε τα τηλεφωνήματα. Εκεί έχει ευθύνη μόνο η εταιρεία ή έχει και το επιτελείο που ίσως έδωσε την εντολή στην εταιρεία? Αυτό διερευνάται, κατά πόσο είχε λόγο το επιτελείο ή η εταιρεία διερεύνησε από δικά της δεδομένα την έρευνα και την ενόχληση στον συγκεκριμένο πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαγκίδη, για την παρουσία σας εδώ.